κατανομή των εδρών που είναι 37, μάλλον να δώσουμε εδώ την επικράτεια ακριβώς. Mm. Νέα Δημοκρατία 39,85%, ΣΥΡΙΖΑ 31,53%, εδώ έχουμε 158 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 86 για το ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής 8,1 με 22 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,3 με 15 έδρες, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου για πρώτη φορά στη Βουλή, ο κύριος Βελόπουλος με δικό του κόμμα μάλιστα στο 3,7% και μαζί του άλλοι 9 βουλευτές, 10 συνολικά δηλαδή έδρες, και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη 3,44%, 9 έδρες, στο 2,93% η Χρυσή Αυγή, ένα από τα γεγονότα της χθεσινής αναμέτρησης, των χθεσινών αποτελεσμάτων, εκτός Βουλής η Χρυσή Αυγή. Τώρα, στις περιφέρειες. Και εκλέγονται τώρα, Προκόπη μου, λίγο να πάμε να δούμε. Λοιπόν, να δούμε στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθήνας. Βλέπουμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγονται αυτή τη στιγμή η Όργα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και είναι μέσα σε 7η εκλόγιμη θέση η κυρία Φωτεινή Πιπηλή, αφήνοντας εκτός τον κύριο Φορτσάκη που είναι ακολουθεί. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι. Βλέπουμε εκτός, και κάποια ονόματα. Συγγνώμη, λίγο Προκόπη Αγγελόπουλε. Ναι. Σε λίγο θα είναι εδώ στο πλατό και ο Γιώργος Ευθυμίου, συντάκτης της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει και ποια από αυτά τα ονόματα, τα πρώτα που βλέπω και αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, ακούγονται για υπουργικές θέσεις. Από αυτά που βλέπω τώρα, αρκετά. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό το λέω και εγώ. Βλέπουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη, βλέπουμε τον κύριο Κικίλια, βλέπουμε τον κύριο Συρίγο. Αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί ξέρεις, πάντοτε επικαιροποιούνται οι πληροφορίες και από το στρατόπεδο της Πειραιώς. Ο κύριος Μητσοτάκης ούτως ή άλλως στις τελευταίες ώρες δήλωνε ότι έχει έτοιμο το σχήμα. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αν τα μυστικά του όλα έχουν διαρρεύσει, θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε λίγα λεπτά από τώρα. Πάμε παρακάτω να δούμε ποια πρόσωπα. Αυτό που είναι φυσικό και επόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, όποιο κόμμα μένει δεύτερο ενώ έχει προηγηθεί στην εξουσία, χάνει και αρκετούς από τους αναγνωρίσιμους για μας, ειδικά τα τελευταία 4,5 χρόνια βουλευτές που μένουν εκτός. Εδώ λοιπόν στην συγκεκριμένη περιφέρεια στην Αλφα Αθήνα εκλέγονται Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νίκος Φίλης, Χριστόφορος Βερναρδάκης. Μένει εκτός η Ουρανία Σβίγκου, η Μυρσίνη Ζορμπά, είναι από τα ονόματα που συζητιούνται. Για το γεγονός, κυρία Δούση, για το γεγονός. Πάμε και λίγο πιο γρήγορα, Προκόπη, να προλάβουμε όσα μπορούμε. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, να σας πω για το βόρειο τομέα της Αθήνας, όπου εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία, Χατζηδάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Κουμουτσάκος, Θόδωρος Δρουσόπουλος, Δημήτρης Κερίδης και Ζωή Ράπτη, εκλέγονται. Μένουν εκτός ο Πέτρος Τατσόπουλος, για παράδειγμα ένα όνομα αναγνωρίσιμο που έχει συζητηθεί που μένει εκτός, ο Φώτης ο Καρίδας, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ο από το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται Τσακαλώτος, Ζαχαριάδης, Ξένο Γιανακοπούλου και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ μένει εκτός ο Τέρενς Κουικμένη, εκτός η Ελένη Αυλονίτου, η Ανέτα Ικαβαδία μένει εκτός, ο κύριος νομίζω ναι, ο από αυτούς, ο Τέρενς Κουίκ τον είπαμε, ο Τάσος ο Πετρόπουλος που ήταν υπουργός εργασίας στο κομμάτι της ασφάλισης είναι από τα ονόματα που έχουν μείνει εκτός ακριβώς. Μάλιστα. Να πάμε στο νότιο τομέα που είναι εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε να εκλέγονται ο Νίκος Δένδιας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Διονύσης Χατζηδάκης, Θεοχάρης Θεοχάρης, Άννα Καραμαλή, Σοφία Βούλτεψη, Μπάπης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος, Γιάννης Καλιάνος. Μπήκε ο Καλιάνος. Είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση και εκλέγεται ο Γιάννης ο Καλιάνος. Και ο Βασίλης Σπανάκης. Και ο κύριος Σπανάκης. Μένει εκτός ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ένα από τα ονόματα που είναι αλήθεια ότι προκαλεί έκπληξη. Και με μεγάλη απόσταση από τον κύριο Σπανάκη. Ακριβώς. Δεν προλαβαίνει λοιπόν να καλύψει αυτή τη διαφορά ο κύριος Παναγιωτόπουλος, όπως βλέπετε κι εσείς. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και Γρηγόρης Ψαριανός εκτός. Περίμενε πριν πας, πριν είπες για τον κύριο Τατσόπουλο που έμεινε εκτός. Και ο Γρηγόρης Ψαριανός. Μένει εκτός γιατί είναι δύο πολύ συστημένες μεταγραφές για τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα. Και έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για το πώς το κοινό της Νέας Δημοκρατίας θα υποδέχονταν τη συγκεκριμένη
συγκεκριμένες προσωπικότητες, με τις συγκεκριμένες αναφορές και το συγκεκριμένο γνωστό δημοσιολόγο. Από ό,τι φαίνεται δεν επιβραβεύτηκαν. Όσο είδα εχθές, έχει επιτυχία ο Γιώργος Σαμιράς στα Γιάννενα. Δεν θα προλάβουμε τώρα να τα πάμε μέχρι εκεί, αλλά μετά. Δεν μπορούμε να τα πάμε ολόκληρα. Είναι πολύ εύστοχη λοιπόν η παρατήρηση σε σχέση με τις μεταγραφές. Φαίνεται ότι δεν τους υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και αποτυπώνεται αυτό και στις ψήφους που πήραν, στους σταυρούς που πήραν. Αυτό συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια χάνει πάρα πολλές έδρες. Οπότε εδώ περιμένει κανείς να δει αρκετά ονόματα εκτός. Έχει νομίζω σημασία να δούμε την μάχη που εξελίσσεται ακόμη στην Β' δυτικού τομέα της Αθήνας μεταξύ του κυρίου Παπαχριστόπουλου και του κυρίου Παναγιώτη Κουρουμπλή. Θα το δούμε μισό λεπτό λίγο, γιατί βλέπω τώρα την κάρτα του ΣΥΡΙΖΑ για τον νότιο τομέα. Παπάς, Φωτίου, Μουζάλας, Μπαλάφας, Ραλία Χριστίδου, εκεί τελειώνει τα πρόσωπα. Ο Νίκος Ξηδάκης μένει έξω, ε? Ναι. Ο Νίκος Ξηδάκης μένει έξω ακριβώς. Και ο κύριος Παπακώστα. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Να περίμενε. Να σχολιάσουμε λίγο και τις μεταγραφές του ΣΥΡΙΖΑ. Να το λοιπόν, η κάρτα μας έδωσε την αφορμή. Κατερίνα Παπακώστα, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, εκτός και οι δύο. Και με αρκετή απόσταση από την κυρία Χριστίδου. Και τα που είναι 6.000 περίπου ψήφοι. Ναι, απόσταση. Σωστά. Και είναι και άνθρωποι που είχαν και υπουργεία, έτσι. Λοιπόν, έλα, προχωράμε, Προκόπη. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε και πολύ, να πούμε αυτό το ντέρμπι που εξελίσσεται μεταξύ του κυρίου Παπαχριστόπουλου και του κυρίου Κουρουμπλή. Ο κύριος Κουρουμπλής, ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι εκτός κοινοβουλίου, αλλά με διαφορά μόλις 19 ψήφους από τον Θάνο Παπαχριστόπουλο. Ναι. Άλλη μεταγραφή, αλλά κοίταξε τώρα να δεις, για τον κύριο Παπαχριστόπουλο βγήκε. Κύριος Κουρουμπλής είναι μια μεταγραφή παλαιότερης περίοδου, ο κύριος Παπαχριστόπουλος μια νεότερη μεταγραφή. Ναι, ο κύριος Κουρουμπλής είναι χρόνια ναι, τώρα. Αυτό το λέω, ναι. Εδώ αλλά βλέπουμε επίσης, εκτός τον κύριο Νίκο Τόσκα και ο κύριος Δρίγας. Και ο κύριος Δρίγας. Ο κύριος Δρίγας και ο κύριος Τόσκας είναι εκτός. Και νομίζω ότι αυτό είναι προβλημένο τέλεχος. Πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλη σημασία. Στο άμυνα. Λοιπόν, Προκόπη, μας λένε ότι πρέπει να τρέξουμε λίγο. Θα έχουμε, φαντάζομαι, τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε λίγο και να τις βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε.